cela. L'enjeu, c'est το διαχείρισμα είναι να δούμε κατά πόσον η Ελλάδα θα είναι και αύριο στην Ευρωζώνη. Δεν είναι απλώς να καθορίσουμε τα θέματα πάνω στην Ελλάδα, είναι το θέμα μεν της ημέρας, αλλά και να σηματοδοτήσουμε ποια είναι η έννοια που έχουμε της Ευρώπης. Ποια είναι τα συμφέροντά μας, όχι τα στενά εθνικά, αλλά το ευρωπαϊκό συμφέρον. Τι έχουμε από κοινού. Η Γαλλία λοιπόν πρόκειται να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθεί μια συμφωνία σήμερα το βράδυ που θα επιτρέψει στην Ελλάδα, αν πληρωθούν οι συνθήκες, να παραμείνει στην Ευρωζώνη και που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να συνεχίσει, να προχωρήσει. Δεν υπάρχει προσωρινό Brexit ή όχι, υπάρχει ή δεν υπάρχει Brexit. Για να πούμε απλά, υπάρχει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη ή η Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Αλλά πλέον τότε θα είναι μια Ευρώπη η οποία υποχωρεί και δεν προοδεύει πλέον. Και αυτό δεν το θέλω. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιτραπεί να βρεθούμε όλοι μαζί πάνω σε μια κοινή έννοια και αντίληψη. Η Ελλάδα έχει ήδη καταβάλει προσπάθειες, υπάρχουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανή να τις εφαρμόσει ταχύτατα. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά όλη η Ευρώπη, η Ευρωζώνη, θα πρέπει να της προσφέρει την υποστήριξή της.